games. You know, we have to credit Cabala. You know, they came out with good energy and they played a very good game. Η Καβάλα έπαιξε πιο δυνατά, πιο δυναμικά. Κάναν ένα πολύ καλό παιχνίδι. At the same time, you know, we didn't do things we needed to do. You know, I didn't play well myself, and you know, that's something that we got to fix next week. Εμείς δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνω. Εγώ προσωπικά δεν έπαιξα πολύ καλά, αλλά θα επανερθώ στο επόμενο παιχνίδι. Κάποια ερώτηση υπάρχει? I just want to say, you know, definitely proud of the guys today. We came out, you know, we focused all week, coming together, staying strong. We had some great fans, and you know, that, with that energy, it really helped us play, lifted us to play a real strong game today. Even when times got tough, you know, we still fought and thankfully got the win. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Εμείς ήμασταν πολύ ενεργητικοί, παίξαμε με ενέργεια. Σε όλο τον αγώνα, παρόλο και στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Και πιστεύω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του. You make one of the best games in your career. It was up there maybe. I felt a lot of energy. I had some great passes. You know, obviously it was very easy for assist to get to Will today. He was on fire. So, you know, I'm not looking at my performance. I'm really focusing on the team performance, and thankfully we got the win. Σίγουρα ήταν ένα καλό παιχνίδι που έκανε. Αυτό έλαβε κάτι πάσης πάρα πολύ καλύτερες από τους υπέρτες του. Ήταν στο κατάλληλο σημείο, σκόραρε, ώστε να συνεχίσει έτσι. Συγχαρητήρια στον Άγγελο και στην Καβάλα. Κέρδισε απόλυτα δίκαια. Θεωρώ ότι εμείς στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαμε στο γήπεδο. Παρόλο που μέχρι το 32-33 μπορεί να είμαστε στις πόρτες διαφορά, είμαστε πάρα πολύ κακοί. Και θεωρώ αν ο αθλητής δεν έχει μπασκετικό εγωισμό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τα δύο παιδιά της Καβάλας, ο Αχάρα και ο Κόλεμα, έκαναν πάρτι για τα χαλάθια μας. Η ιδιαίτερη ψυχή θα έπρεπε να προσπαθήσουν περισσότερο, να μην εκτεθούν και να μην εκθέτουν και τα άλλα παιδιά που χρειάστηκαν να παίξουν σε θέση που δεν είχαν συγκυθήσει. Θεωρώ ότι αν δεν έχει μπασκετικό εγωισμό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θεωρήσαμε ότι επειδή έχουμε κάνει τρεις νίκες, συνεχόμενες έχουμε κάνει και νίκες, κάτι έχουμε κάνει. Είναι λάθος. Θα προσπαθήσουμε να τους το πούμε για να τους βοηθήσουμε στο να κάνουμε τις νίκες που απαιτείται. Και αυτοί, αλλά και εσύ και κάποια άλλα παιδιά να καταλάβουν ότι φέτος παίζουν Απόλλωνα. Του χρόνου μπορούν να πάνε να παίξουν σε όποια ομάδα θέλουν ή πιστεύουν σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι παίζει στο Απόλλωνα και πρέπει να σκέφτεται πώς θα παίζουν τον Απόλλωνα. Και καλό είναι να παίρνουν τα μυαλά τους αέρα στη μέση σεζόν ή να τους λένε ότι μπορούν να παίξουν κάπου αλλού. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι από την ημέρα που είμαι εδώ στην ομάδα. Πραγματικά από το πρώτο λεπτό μπήκαμε πολύ βαθιασμένοι και πολύ συγκεντρωμένοι μέσα στο παιχνίδι και κάναμε για πρώτη φορά πράξη αυτά που ζητήσαμε. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν παίζεις κάθε παιχνίδι με την πλάτη στον τοίχο και με παιδιά τα οποία είναι άπειρα οι περισσότεροι να μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Σήμερα όμως δείξαμε χαρακτήρα και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι εύκολο όταν τον τελευταίο μήνα έρχονται παίχτες στην ομάδα. Πριν 5 μέρες ήρθε και ο Ταϊρού στην ομάδα. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει ο Άμπερτ. Καταλαβαίνετε ότι το έργο το δικό μας δεν είναι εύκολο να μπορούσαν να μοντάρουν μια ομάδα. Γι' αυτό και είχα πει τον προηγούμενο καιρό ότι όσο περνάει ο καιρός θα δουλεύει η ομάδα για μας. Θα μπορέσουμε να ρολάρουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι σίγουρο. Μας πιέζει ο χρόνος και τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα για το σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε σίγουρα να παίξουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο και εδώ μπορώ να δώσω συγχαρητήρια στον κόουτς Βετούλα για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει, γιατί η Πάτρα είναι μια παθητική ομάδα που πραγματικά προσπαθεί κάθε χρόνο και χτίζει και χτίζει και νομίζω δικαιούται να είναι εκεί που είναι. Και ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παίκτης απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα όπως είναι η Πάτρα. Παρ' όλα αυτά είμαστε συγκεντρωμένοι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που νομίζω ότι παίξαμε εκπληκτική άμυνα, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στην επίθεση, τι ζητάγαμε και χτυπήσαμε στις αδυναμίες του αντιπάλου.
στο ημίχρονο που είπαμε να αλλάξουμε τη διάσπαση στο πρες, γιατί είχαμε προβλήματα στην αρχική διάσπαση του πρες από την αντιμετώπιση από το πρες του Απόλλωνα, που το αλλάξαμε και δημιουργήσαμε καταστάσεις εφηβιασμού. Θέλαμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις εφηβιασμού. Νομίζω ότι εκεί πέρα λύθηκε και το παιχνίδι και βρήκαμε και εύκολα καλάθι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο της Καβάλας. Πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ και μας βοηθάει πάρα πολύ. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και το δείχνει με την παρουσία του, και εγώ δεν κρύβω να πω ότι τον καιρό που είμαι εδώ πέρα και κυκλοφορώ στην Καβάλα, όλος ο κόσμος με σταματάει και δείχνει την αγάπη του για την ομάδα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.